σε σύσκεψη με το Σάρατς. Συνδυόμαστε τώρα με τον Μιχάλη Ιγναντίου. Μιχάλη, η Τουρκία με τη συμπεριφορά της προκαλεί εντάσεις και το ερώτημα παραμένει ποια είναι η στάση της Ουάσιγκτον. Ναι. Μιχάλη, καλησπέρα. Δεν έχουμε δει ακόμα τη μεγάλη παρέμβαση από τις ΗΠΑ και εννοούμε την παρέμβαση που θα σταματούσε αυτή την άνευ προηγουμένου επιθετικότητα από την Τουρκία. Και οι Αμερικανοί απέδειξαν βέβαια με την υπόθεση του Πάστορα Φράνσον, όπως θυμάσαι, ότι μπορούν να βάλουν χαλινάρι στον Ερντογάν. Και για να είμαι δίκαιος, δεν βλέπω παρέμβαση ούτε από το ΝΑΤΟ, όπως έχει υποχρέωση, ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει επίσης υποχρέωση, ούτε από τη Μόσχα, που βεβαίως δεν έχει υποχρέωση, διότι η Ελλάδα δεν έχει συμμαχική σχέση με τη Ρωσία. Ο κύριος Πούτιν όμως επηρεάζει τον Ερντογάν, ίσως και περισσότερο από ό,τι επηρεάζει τον κύριο Τραμπ. Αυτό που βλέπω είναι μια κινητικότητα από αξιωματούχους του State Department. Ναι, στέλνουν μηνύματα, Μιχάλη, προς την Τουρκία, αλλά φοβάμαι ότι δεν δίνεται καμία σημασία σε αυτά τα μηνύματα. Η αμερικανική θέση για το θέμα του παράνομου μνημονίου της Τουρκίας με τη Λιβύη είναι καθαρή. Το χαρακτηρίζουν προκλητική ενέργεια και όχι μόνο. Όσον αφορά τα προβλήματα που δημιουργεί η Άγκυρα στο Αιγαίο, πιστεύουν ότι πρέπει να αποφευθεί πάση θυσία ένας ελληνοτουρκικός πόλεμος, διότι όπως είπε και ο πρέσβης στην Αθήνα, ο κύριος Πάγιαρ, μόνο η Μόσχα εξυπηρετείται από αυτό το πόλεμο, καθώς θα διαλυθεί εντελώς η νότια πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Τώρα, την περασμένη εβδομάδα πραγματοποιήθηκε η τηλεφωνική επικοινωνία του κ. Τραμπ με τον κ. Ερντογάν, όταν μίλησαν και για την Ανατολική Μεσόγειο σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Λευκού Οίκου. Φαίνεται όμως ότι δεν ήταν καλή η συζήτηση, Μιχάλη. Τέλος, έχει προκύψει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα με το βιβλίο του Τζον Μπόλτον, είναι ο πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου. Ο κ. Τραμπ επιχείρησε να σταματήσει την έκδοση μέσω δικαστηρίου. Ο Λευκός Οίκος ζήτησε από τον κ. Μπόλτον να αφαιρέσει πολλές σελίδες που αναφέρονται και στη σχέση του κυρίου Τραμπ με τον Ερντογάν και τον πρόεδρο της Κίνας. Ο κύριος Μπόλτον αρνήθηκε έτσι στις 23 Ιουνίου. Εάν δεν αφαιρεθούν ή δεν αλλάξουν σημεία του βιβλίου, πιθανότατα θα γνωρίζουμε γιατί ο κύριος Τραμπ εκτελεί ό,τι απαιτεί ο κύριος Ερντογάν. Πολύ αναμενόμενο αυτό.